Θα συνομιλήσουμε ευθύς αμέσως με τον πρώην Υπουργό Υγείας, βουλευτή Ρεθύμνου του ΣΥΡΙΖΑ, τον κύριο Ανδρέα Ξανθό. Κύριε Υπουργέ, καλησπέρα σας. Καλησπέρα κύριε Δασκαλάκη και χρόνια πολλά. Έχετε την τεράστια εμπειρία της διαχείρισης της δημόσιας υγείας την προηγούμενη θητεία στην κυβέρνηση ΣΥΡΙΖΑ και θα ήθελα ένα πρώτο σχόλιο. Βλέπουμε ότι τα στοιχεία θέλουν την Ελλάδα να βρίσκεται σε μία κατάσταση πολύ καλύτερη σε σχέση με άλλες χώρες της Ευρωπαϊκής Ένωσης, η καμπύλη να εξακολουθεί να είναι γραμμική και τα κρούσματα καθημερινά να μειώνονται. Αυτό δείχνει ότι κάτι καλά έχει γίνει. Κύριε Δασκαλάκη, νομίζω και εγώ και η σημερινή εικόνα που παρουσίασε ο κ. Τσιόδρας δείχνει ότι όντως η πορεία της πανδημίας στη χώρα μας είναι σαφώς ηπιότερη από άλλες ευρωπαϊκές χώρες και φαίνεται ότι έχουμε αποφύγει, θεωρώ οριστικά, το ενδεχόμενο να ζήσουμε μια υγειονομική τραγωδία όπως αυτή που ζει η Ισπανία, η Ιταλία, η Γαλλία, το Ηνωμένο Βασίλειο. Είναι πολύ σημαντικό αυτό που λέτε, το θεωρώ οριστικά, και γιατί σας το λέω. Είστε ένας άνθρωπος που γνωρίζει εκ των έσω την κατάσταση του Εθνικού Συστήματος Υγείας, όχι μόνο από τη θητεία σας ως Υπουργός Υγείας, αλλά και από την πορεία σας ως νοσοκομιακός γιατρός. Άρα θεωρείτε ότι το Εθνικό Σύστημα Υγείας μπορεί να αντέξει με αυτήν τη δυναμική της επιδημίας εκτός των ελληνικών συνόρων? Κοιτάξτε, υπάρχουν ένα-δύο κρίσιμες παράμετροι που πρέπει να τις έχουμε πάντα στο μυαλό μας. Μία από αυτές είναι η διασπορά του ιού σε κλειστές κοινότητες, σε πληθυσμούς ειδικής ευαλωτότητας, όπως είναι οι άνθρωποι που ζουν σε προσφυγικά camps, σε καταβλισμούς Ρωμά, σε γυροκομεία, στις φυλακές, σε ψυχιατρικά άσυλα, σε προνοιακά ιδρύματα κλπ. Αυτοί είναι πολύ ευαίσθητοι πληθυσμοί και όπως έχει δείξει η εμπειρία από άλλες χώρες της Ευρώπης, είναι τρομερά ευάλωτοι στην διασπορά του ιού. Σας θυμίζω ότι στη Γαλλία και στην Ισπανία περίπου το 40% των θανάτων αφορούν ηλικιωμένους ανθρώπους που ζούσαν σε οίκους ευγυρίας. Άρα, εκεί θεωρώ ότι επειδή δεν υπήρχε από την αρχή η μέριμνα να δράσουμε προληπτικά, παρά μόνο ερχόμαστε εκ των υστέρων όταν υπάρξει ένα κρούσμα να ειχνηλατήσουμε και να προσπαθήσουμε να το περιορίσουμε, θεωρώ ότι πρέπει να γίνει τώρα μια προσπάθεια στο επόμενο διάστημα, το κρίσιμο αυτό, για να μην χαλάσει η συνολική εικόνα και η συνολική πορεία, να επιμείνουμε πάρα πολύ στην αναβαθμισμένη υγειονομική εποπτεία αυτών των χώρων και αυτών των πληθυσμών. Αυτό είναι σημαντικό. Είναι πολύ παρήγορο επίσης το γεγονός ότι ο αριθμός των διασωληνωμένων ανθρώπων, συμπολιτών μας, καθημερινά βαίνει μειούμενος στις τελευταίες μέρες. Αυτό είναι από πολύ ευαίσθητος δείχτης ανθεκτικότητας του συστήματος αυτός και ακριβώς σε αυτά τα επίπεδα μας κάνει να είμαστε όσο γίνεται πιο ασφαλείς ότι ακόμα και αν έχουμε στις επόμενες εβδομάδες, προφανώς θα έχουμε και νέα κρούσματα, μάλιστα, και ανθρώπους που θα χρειάζονται νοσηλεία και εντατική φροντίδα, αλλά νομίζω σε ένα διαχειρίσιμο επίπεδο. Σας έχω ακούσει στο πρόσφατο παρελθόν να μιλάτε για την εξαιρετική δυναμική των Ελλήνων επιστημόνων. Σίγουρα έχετε την εμπειρία και μέσω γνωριμιών από την θητεία σας στο Υπουργείο Υγείας με όλους αυτούς τους ανθρώπους, τους επιστήμονες αναφέρομαι, που διαχειρίζονται αυτή την κατάσταση. Σας έχω ακούσει να μιλάτε και με πολύ ωραία λόγια και για τον κύριο Τσιόδρα και μάλιστα αρκετά από τα στελέχη του ΣΥΡΙΖΑ λένε ότι ο κύριος Τσιόδρας και όλη αυτή η επιστημονική ομάδα θα ήταν στην πρώτη γραμμή με οποιαδήποτε κυβέρνηση. Το επαναλαμβάνω και τώρα. Νομίζω ότι εκ του αποτελέσματος πραγματικά δικαιώνεται η επιλογή που έκανε η κυβέρνηση και το Υπουργείο Υγείας. Καταρχήν να εμπιστευτούν αυτούς τους ανθρώπους. Νομίζω ότι οποιαδήποτε σοβαρή κυβέρνηση αυτό θα έκανε και ταυτόχρονα να ακούσουν τις εισηγήσεις τους, να τις πάρουν σοβαρά υπόψη και να λάβουν έγκαιρα τα αναγκαία μέτρα. Αυτό ήταν σημαντικό. Όπως είναι σημαντικό όμως και αυτό επηρέασε την εξέλιξη της πανδημίας, το ότι υπήρξε και ένα κλίμα πολιτικής συνεννόησης και συνένεσης ευρύτερα και από την αξιωματική αντιπολίτευση, νομίζω και από όλο τον πολιτικό κόσμο και από τους κοινωνικούς φορείς, τους συνδικαλιστικούς φορείς. Υπήρξε δηλαδή μια συνειδητοποίηση της κρισιμότητας
και δεν πυροδοτήθηκαν ακραίου τύπου αντιδράσεις και λαϊκιστικές και δημαγωγικές αντιδράσεις, οι οποίες είδαμε σε άλλες χώρες. Και το, θέλω να το επισημάνω αυτό, κύριε Δασκαλάκη. Για παράδειγμα, στην Ιταλία υπάρχουν αναλύσεις που λένε ότι ένας από τους λόγους, όχι ο μόνος προφανώς, που εκεί η κατάσταση ξέφυγε, ήταν ότι ειδικά τον πρώτο καιρό στην Λομβαρδία, που υπερισχύει η Λέγκα του Βορρά και ο Σαλβίνι, υπήρξε μια πολύ επιθετική και σκληρή κόντρα με την κυβέρνηση Κόντε και τα μέτρα που προσπαθούσε να προωθήσει. Αυτό δημιούργησε ένα κλίμα αμφιβολίας και αμφισβήτησης και δυσπιστίας στους πολίτες, οι οποίοι δεν συμμορφώθηκαν έγκαιρα και άρχισε να ξεφεύγει. Είναι, είναι πολύ σημαντικό αυτό που λέτε, γιατί το πολιτικό σύστημα της χώρας μας στάθηκε στο ύψος των περιστάσεων. Σε συνδυασμό αυτών των πραγμάτων, της έγκαιρης λήψης των μέτρων, του γενικότερου κλίματος συνεννόησης και συνένεσης, της προσπάθειας που είχε προηγηθεί, γιατί πρέπει να τα λέμε και αυτά, που είχε προηγηθεί να ενδυναμωθεί το σύστημα υγείας μέσα στην κρίση, να είναι όρθιο, να είναι λειτουργικό, να είναι προσβάσιμο σε όλους τους ανθρώπους. Άκουγα προχθές ότι η Γερμανία αντιμετωπίζει αυτή την περίοδο πρόβλημα με χιλιάδες ανασφάλιστους ανθρώπους, οι οποίοι είναι έξω από τα ραντάρ, ας πούμε, του συστήματος κοινωνικής ασφάλισης και οι οποίοι δεν έχουν πρόσβαση ούτε σε διαγνωστικά τεστ ούτε στην κατάλληλη φροντίδα. Αυτά τα προβλήματα στη χώρα μας τα καταφέραμε να τα λύσουμε μέσα στην κρίση με τον νόμο για την πρόσβαση των ανασφάλιστων ανθρώπων. Άρα μας βρήκε το σύστημα υγείας αρκετά βρήκαμε το σύστημα υγείας σε μια καλύτερη κατάσταση, έχοντας επιπλέον κρεβάτια εντατικής ανοιχτά, έχοντας καλύψει όλες τις κοινές οργανικές θέσεις των γιατρών ΕΣΥ στις ΜΕΘ, έχοντας ενισχύσει τα τμήματα επειγόντων περιστατικών, την πρώτη γραμμή άμυνας των νοσοκομείων με στοχευμένες προσλήψεις ειδικευμένων γιατρών. Αυτό αφορά και το Ηράκλειο, όλα τα νοσοκομεία, τα μεγάλα, και τα τριτοβάθμια και τα δευτεροβάθμια. Έχοντας κάνει μια παρέμβαση στην πρωτοβάθμια φροντίδα και προσπαθώντας και εκεί να δημιουργήσουμε νέες δομές, τις τοπικές μονάδες υγείας της Τόμης, στο Ηράκλειο έχουμε 7 από αυτές, οι οποίες παίζουν ένα κρίσιμο ρόλο, και η κριτική μας που έχουμε κάνει στην κυβέρνηση είναι ότι δεν έχει αξιοποιήσει όσο θα μπορούσε και όσο θα έπρεπε τις δημόσιες δομές πρωτοβάθμιας φροντίδας και το εξαιρετικό επιστημονικό δυναμικό τους, τους γενικούς γιατρούς, τους νοσηλευτές, τους επισκέπτες υγείας, τους κοινωνικούς λειτουργούς, οι οποίοι μπορούν να δημιουργήσουν ένα φίλτρο προστασίας των δημόσιων νοσοκομείων, να συμβάλλουν στην ανάσχεση της ροής περιστατικών ύποπτων προς τα νοσοκομεία, κύριε Υπουργέ, και να προστατεύσουν τα νοσοκομεία με αυτόν τον τρόπο. Εγώ θέλω, κλείνοντας αυτή τη συζήτηση, αντιλαμβάνεσαι ότι ο χρόνος πιέζει αρκετά, να σχολιάσουμε τα αυστηρά μέτρα. Και ο κύριος Τσίπρας είπε ότι τα αυστηρά μέτρα είναι μονόδρομος για αυτή τη μικρή μειοψηφία που μπορεί να θέλει να φύγει και δεν συμμορφώνεται. Όμως θα ήθελα το σχόλιο σας. Υπάρχουν και κάποιες φωνές που λένε ότι πολλές φορές, λέει ο κύριος Χαρδαλιάς, υπερέχει με την αυστηρότητά του, δηλαδή ίσως λέει να υπερβάλλει λίγο παραπάνω, με δεδομένο, το λέει και ο ίδιος, ότι η πλειοψηφία, η συντριπτική πλειοψηφία του ελληνικού λαού υπακούει σε αυτά τα μέτρα. Ναι. Θα ήθελα λίγο το σχόλιο σας, γιατί υπάρχει και αυτή η κρίση από μια μερίδα πολιτών. Κοιτάξτε, καταρχήν νομίζω ότι δεν μπορούμε να θέσουμε σε διακινδύνευση την μέχρι στιγμή θετική πορεία, χαλαρώνοντας προώρα και αδικαιολόγητα τους κανόνες και τις συστάσεις που έχουν δοθεί μέχρι στιγμής και που αποδείχθηκαν, όπως ξαναείπα, εκ του αποτελέσματος ότι ήταν πολύ σημαντικό, πολύ σημαντικές αυτές οι παρεμβάσεις. Νομίζω λοιπόν ότι αυτές τις μέρες, επειδή καταλαβαίνουμε ότι υπάρχει και η κόπωση, υπάρχει μια ανάγκη, ας πούμε, κοινωνικότητας μεγαλύτερης μετά από τόσο καιρό απομόνωση κλπ. Νομίζω ότι πρέπει να γίνει μια προσπάθεια να κρατήσουμε και να είμαστε συνετοί. Και άρα με αυτή την έννοια οι κινήσεις που προειδοποιούν για αυστηροποίηση των μέτρων στο βαθμό που υπάρξει αγνόηση των οδηγιών, νομίζω ότι έχουν στόχο αυτό ένα αποτρεπτικό ρόλο. Τώρα το πώς εκφέρεται καμιά φορά ο δημόσιος λόγος έχει και αυτό τη σημασία του. Σίγουρα ο κύριος Χαρδαλιάς έχει τον αυστηρό, ας πούμε, ρόλο. Το ρόλο, ας πούμε, της καταστολής από την πλευρά του κράτους. Νομίζω όμως ότι το ζητούμενο είναι πραγματικά να πάμε σε μία, να ξεπεράσουμε όλη την κρίσιμη περίοδο που είναι μπροστά μας και ταυτόχρονα κυρίως να αρχίσουμε να προετοιμαζόμαστε σε μία καλά σχεδιασμένη αποκλιμάκωση,
η οποία θα στηρίζεται όμως σε επιστημονική Μάλιστα. τεκμηρίωση, σε επιδημιολογικά δεδομένα, σε καλύτερη εικόνα της ανοσιακής κατάστασης του πληθυσμού, έτσι ώστε να πάμε στοχευμένα και με πολύ προσεκτικό τρόπο στην αποσυμπίεση της, λόγω της πανδημίας και των μέτρων, και να δώσουμε τη δυνατότητα και στην κοινωνία και στην οικονομία και στην αγορά να αρχίσουν σιγά σιγά να αναθερμαίνονται και να τηρώντας βεβαίως, γιατί νομίζω ότι δεν θα πάμε... Πολύ γρήγορα, κύριε Υπουργέ. Ναι, λέω, τηρώντας τους κανόνες που πρέπει να συνεχίσουμε να τηρούμε, με αυτούς πρέπει να μάθουμε να ζούμε νομίζω στο επόμενο διάστημα σε μεγάλο βαθμό, και να πάμε προετοιμασμένοι ιδιαίτερα για ένα δεύτερο επιδημικό κύμα, το οποίο μπορεί να μας προκύψει το φθινόπωρο, ενισχύοντας περισσότερο το δημόσιο σύστημα υγείας, κάνοντας μονιμότερο την ενίσχυσή του και τις παρεμβάσεις προσλήψεων, ειδικά με ιατρικό και λοιπό προσωπικό. Αυτό είναι το κρίσιμο στοίχημα. Βεβαίως. Να θωρακίσουμε με την ευκαιρία της πανδημίας, τώρα που όλοι αναγνωρίζουν την αξία της δημόσιας περίθαλψης, να κάνουμε μια σοβαρή και γενναία παρέμβαση σε βάθος χρόνου που να αναβαθμίσει και να αναδιοργανώσει το σύστημα υγείας. Κύριε Υπουργέ, σας ευχαριστώ. Συγγνώμη για, καλά για, και την, καλές γιορτές. Για την πίεση. Ο χρόνος είναι πιεστικός, γνωρίζετε από τηλεόραση. Να είστε καλά, καλή ανάσταση. Να είστε καλά, και εγώ ευχαριστώ.